συνάδελφοι, φίλοι συνταξιούχοι και αγαπητοί φίλοι από τους φορείς που έχετε παρευρεθεί εδώ πέρα. Μεταφέρουμε ένα αγωνιστικό χαιρετισμό από τη μεγάλη συγκέντρωση, αντίστοιχη συγκέντρωση της σημερινής που έγινε στον Ευαγγελισμό την περασμένη Πέμπτη. Με τον πολύτο κόσμο να παλέψουμε για το ίδιο πράγμα. Και όταν έφτασε ο περιβόητος υπουργός, σηκώθηκε και έφυγε, έστριψε δια της πλαγίας για να μην φάει το γιουχάρισμα από τους ασθενείς που το περίμεναν και από το προσωπικό που ήταν εκεί στημένο για να μην περάσει αυτός ο απάνθρωπος νόμος. Εμείς που εργαστήκαμε δεκαετίες ολόκληρες στα νοσοκομεία, στην πρωτοβάθμια φροντίδα, στα αγροτικά ιατρία παντού, δώσαμε την ψυχή μας και το αίμα μας. Δεν μπορεί σήμερα κανένας τυχάρπαστος τυχοδιώκτης να υλοποιεί ανερυθρίαστα τις εντολές του μεγάλου κεφαλαίου που θέλει την ιδιωτικοποίηση της υγείας πέρα ως πέρα. Η ιδιωτικοποίηση, αγαπητοί φίλοι, έχει ξεκινήσει σταδιακά εδώ και 30 χρόνια, όταν ξεκίνησαν σιγά σιγά να μπαίνουν τα ιδιωτικά συνεργεία στα νοσοκομεία, όταν στη συνέχεια μπήκανε μέσα τα απογευματινά ιατρία που το κράτησαν όλες οι κυβερνήσεις, και οι πράσινοι και οι ροζ και οι μπλε, και ας κάνουν τώρα ότι δεν ξέρουν τίποτα. Η ιδιωτικοποίηση συνεχίστηκε με τις διάφορες εργολαβίες. Η ιδιωτικοποίηση συνεχίστηκε με τη μείωση των παροχών. Η ιδιωτικοποίηση συνεχίστηκε με τη συμμετοχή στα φάρμακα. Συνεχίζεται και τώρα που βάζουμε 3 ευρώ σε κάθε συνταγή και 1 σε κάθε συνταγή εργαστηριακών εξετάσεων και 1 ευρώ σε κάθε συνταγή φαρμάκου. Όλα αυτά οδηγούν στην τσέπη του φτωχού ανθρώπου. Και εμείς που παλέψαμε τόσα χρόνια γι' αυτό, δεν μπορούμε να το ανεχθούμε, δεν μπορούμε να γίνουμε βάρβαροι σαν αυτούς που κυβέρνησαν και κυβερνάνε. Ο σύμμαχός μας είναι ο λαός, αυτός που υποφέρει. Είναι οι υγειονομικοί που θέλουν να ζουν από ένα αξιοπρεπή μισθό. Και αν ήθελαν οι διάφοροι υπουργοί και όλοι οι κηφίδες, ας υλοποιούσαν την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας 2 φορές, και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας, που ήρθαν και μας δικαίωσε και έβαλε τους μισθούς των γιατρών στα επίπεδα του 2012, και οι δύο κυβερνήσεις αρνήθηκαν να το κάνουν. Αν ήθελαν να κάνουν αυτό, ας υλοποιούσαν τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, όχι μόνο για τους γιατρούς και για όλους τους υγειονομικούς. Ο αγώνας είναι σκληρός, ο αγώνας θα συνεχιστεί, και κάθε ένας από τα μικρά παιδιά μέχρι τους συνταξιούχους και τους υπερήλικες πρέπει να ενώσουμε τη φωνή μας και στο λαϊκό κίνημα και μεθαύριο στις κάλπες, να ενισχύσουμε αυτούς που παλεύουν για την αποκλειστικά δημόσια δωρεάν σύστημα υγείας. Γεια σας και καλούς αγώνες. Καταδικάζουμε και καταγγέλουμε την πρόσφατη μεθόδευση της κυβέρνησης να επιβάλλει νόμιμα το φακελάκι με τα επιπληρωμή απογευματινά χειρουργία στα δημόσια νοσοκομεία. Δεν θα μείνουμε σιωπηλοί, δεν θα ανεχτούμε αυτό το έσχος που μάλιστα προβάλλει η κυβέρνηση με χυδαίες φιέστες και αισχρές τυπανοκρουσίες, τη στιγμή που με την εξέλιξη αυτή τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών μας. Η υποβάθμιση της δημόσιας και δωρεάν υγείας έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Και εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται πως το κλείσιμο των νοσοκομείων στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας, η υποβάθμιση ως και η κατάληψη των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από όλες διαχρονικά τις κυβερνήσεις ήταν ενταγμένες σε μια προσπάθεια να μπει ιδιωτική πρωτοβουλία για τα καλά στον τομέα της δημόσιας υγείας. Σε μια περιοχή όπως αυτή της Δυτικής Αθήνας, όπου υπάρχουν πάνω από 360 σχολεία όλων των βαθμίδων και πολυάριθμοι παιδικοί σταθμοί, θα έπρεπε να λειτουργούν σύγχρονα νοσοκομεία και κέντρα υγείας με όλες τις ειδικότητες ιατρών, όλο τον απαραίτητο λιποτεχνικό εξοπλισμό, καθώς και επαρκές νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, προκειμένου
γιατρούς και ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα και τώρα πια και στα απογευματινά ιατρία των δημοσίων νοσοκομείων. Τη στιγμή που ήδη στενάζει ο οικογενειακός μας προϋπολογισμός κάτω από τους χαμηλούς μισθούς και την ανεργία, τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, τις διαρκείς αυξήσεις σε θέρμανση, σε διατροφή, στέγη, τη στιγμή που ήδη βάζουμε το χέρι βαθιά στη τσέπη για το αναφέρετο δικαίωμα των παιδιών μας στην παιδεία, στην άθληση και την ψυχαγωγία, έρχεται η κυβέρνηση και ιδρύει ιδιωτικά πανεπιστήμια και στα καφάκια εγκαινιάζεται επιπληρωμή χειρουργία το απόγευμα. Η υγεία δηλαδή του κάθε παιδιού εξαρτάται από το πόσο φουσκωμένη είναι η τσέπη των γονιών του. Πρόκειται για έσχος. Υποθηκεύουν χρόνια τώρα τη ζωή και το μέλλον των παιδιών μας και τώρα παίζουν και τη ζωή και την υγεία τους κορώνα γράμματα. Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις των υγειονομικών, αυτών των ηρώων που με προσωπικές θυσίες και φιλότιμο βάζουν χρόνια τώρα πλάτη προκειμένου να λειτουργεί το τσακισμένο από τις εκάστοτε κυβερνήσεις δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν τους χειροκροτούμε από τα μπαλκόνια μας, αλλά ενώνουμε τις φωνές τους με τις δικές μας, διεκδικώντας πραγματικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας για όλους. Είμαστε σήμερα εδώ μαζί με τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και άλλους εργαζόμενους από το Αττικό Νοσοκομείο, όχι συμπαραστευόμενοι μόνο, γιατί πρώτα απ' όλα είμαστε μαζί με όλο τον λαό, γιατί τα προβλήματα, τα μεγάλα προβλήματα της υγείας που είναι οξυμένα αφορούν όλους μας και έχουμε πληρώσει και συνεχίζουμε να πληρώνουμε ακόμα και με την υγεία μας αυτή την ευαίσθητη υγεία που με ευθύνη των κυβερνήσεων, όλων των κυβερνήσεων έχουν δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια. Φυσικά έτοιμα εμείς είναι αυτή τη στιγμή το όχι στα απογευματινά ιατρία με πληρωμή και με φακελάκι, όχι μόνο γιατί δεν έχουμε να πληρώνουμε, αλλά γιατί έχουμε πληρώσει για χρόνια τώρα από το ιστάρημά μας, ακόμα και με τη ζωή μας, και να παρέχεται δημόσια και δωρεάν υγεία. Να ξέρετε ότι εμείς δεν σταματάμε σήμερα εδώ. Κλιμακώνουμε την κινητοποίησή μας σαν συνταξιούχοι και μαζί με όλο το λαό και την 5η 28 του Μάρτη θα είμαστε εδώ απ' έξω στην είσοδο του Αττικών διαμαρτυρόμενοι για όλα τα προβλήματα που αφορούν την υγεία, απαιτώντας άμεσες λύσεις και όχι κοροϊδία, να μας απαντήσουν στο υπόβλημα διαμαρτυρίας που είχαμε καταθέσει εδώ στη διοίκηση του Αττικών πριν μήνες και ούτε κουβέντα γι' αυτό. Γι' αυτό πρέπει να δυναμώσει ο αγώνας μας και σε αυτό προσκοπούμε ότι σαν συνταξιούχοι θα βάλουμε πλάτη. Συνάδελφοι, συναδέλφοι, τα ιδιωτικά απογευματινά χειρουργεία είναι μόνο η αρχή. Το προπέτασμα καπνού θα ακολουθήσουν πολύ γρήγορα τα μεγάλα τυρ με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές και τα φαν. Η παραχώρηση ολόκληρων χώρων από τα δημόσια νοσοκομεία στους αυθονείς πελάτες τους, η μετατροπή τους σε κανονικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και η κατάρτιση της μονιμότητας στο ΕΣΥ. Σε αυτά στο γέφυρο ορισμούς πρόσωπου επιχειρηματίας, Άδωνης Γεωργιάδης, που είναι καπιταλιστής σε πρωταμόγια. Όπως την κόρη που επικαλείται στα ιδιωτικά κανάλια που τον φιλοξενούν αδιάκοπα. Με ένα σπάρο, δύο τριγόνια λοιπόν για την κυβέρνηση. Αξιοποιώντας νόμους και διατάγματα όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Με την υγιεινή και την ιδιωτικοποίηση της υγείας και την ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης. Γι' αυτό τα απογευματινά χειρουργεία δεν πρέπει να εφαρμοστούν, να αλληλωθούν, να μην πραγματοποιηθούν με το ηγετικό σας συστομό υγειονομικό και κοινωνία. Η ιδιωτικοποίηση